Την απραξία και την αμέλεια του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη κατέδειξε μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Σαλαπάτα ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης αναφορικά με την έλλειψη συντονισμού για την επόμενη μέρα του τουρισμού στην Κρήτη. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, από τον Περιφερειάρχη δεν έχει επιδιωθεί καμία κουβέντα με φορείς του τουρισμού μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία. Το είπατε και εσείς ότι δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, να σπάσει ο κουμπαράς και στην περιφέρεια και στο Δήμο? Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, το είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μου, ότι δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η περιφέρεια καταρχάς να συζητήσει με φορείς. Σήμερα έγινε μια συζήτηση με τους αντίστοιχους φορείς. Με τα λύπη μου όμως διαπιστώνω ότι όλο αυτό το διάστημα στον κλάδο του τουρισμού, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας Κρήτης, δεν έχει επιδιωχθεί καμία κουβέντα από τον κύριο Περιφερειάρχη με τους φορείς του τουρισμού, ώστε να κάτσουν κάτω να δουν πώς μπορούν όλοι μαζί να κοιτάξουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν. Την ίδια ώρα υπερασπίστηκε την πρότασή του, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο σχετικά με την προτινόμενη από τον ίδιο καμπάνια για τη στήριξη της ντόπιας επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της κρίσης του κορονοϊού. Από εκεί πέρα ήταν μια συγκεκριμένη πρόταση προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, όπου ζητούσαμε την προώθηση μιας καμπάνιας η οποία στην ουσία θα τονίζει την σημασία στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Επομένως, είναι μια προώθηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η οποία θα τονίζει αυτό το πράγμα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι δεδομένων των δυσκολιών των επιχειρήσεων στο να ζηράρουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν, όλοι εμείς οι καταναλωτές να στηρίξουμε τους ντόπιους παραγωγούς, τα τοπικά καταστήματα, τους ντόπιους επιχειρηματίες. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ωστόσο, καυτηρίασε την πρακτική του νυν Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και την αδυναμία του, όπως χαρακτηριστικά είπε, για τις απευθείας αναθέσεις, σχολιάζοντας το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ που από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δείξει μία διάθεση όλο αυτό το διάστημα να συμφωνούμε με τα καλά και να διαφωνούμε και να παραθέτουμε προτάσεις όπου βλέπουμε ότι κάτι δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς εξάλλου στηρίζουμε και ψηφίζουμε υπέρ οποιονδήποτε έργων τεχνικών είτε δημοσίων είτε νέων επενδύσεων. Το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία τουλάχιστον αφορά απευθείας αναθέσεις. Είναι ένα ζήτημα αυτό και έχει τονιστεί σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω είναι ένα φάουλ, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο από τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις αμεσότητας που χρήζει η κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε τονίσει και εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε συνέχεια να λειτουργούμε με απευθείας αναθέσεις. Χρήζουν ιδιαίτερης περιέργειας, αν θέλετε, για το πώς είναι οι λογικές και με ποια κριτήρια και με ποιες προϋποθέσεις γίνονται αυτές οι αναθέσεις. Από εκεί πέρα, επειδή θεωρώ ότι τον κόσμο αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει κάτι πολύ πιο άμεσο, αυτά ούτως ή άλλως είναι στην δική μας ατζέντα ώστε να διαλευκαίνονται και όσο περνάει ο καιρός θα αποκαλύπτονται όσο περισσότερα γίνεται από τη μεριά μας.